Περισσότεροι από 5.000 πολίτες συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση στην Οριστιάδα. Ο αριθμός των διαδηλωτών άφησε έκπληκτο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Οριστιάδας, Θανάση Σιγρέγη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος με την τροπή των πραγμάτων. Μόνο ενωμένοι και δεμένοι θα κάνουμε κάτι χειρό, το οποίο θα φτάσει στα αυτιά των προϊσταμένων μας, αυτό που μας κυβερνούν καλύτερα να πω, για να καταλάβει και όλος ο κόσμος. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ο κόσμος ήρθε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εμπόρους επαγγελματίες που ήταν δίπλα μας. Μεταξύ άλλων στην κινητοποίηση συμμετείχαν και οι καθηγητές του Βορείου Εύρου με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο κλάδος του επιθυμεί την απόσυρση των δύο νομοσχεδίων. Οι καθηγητές του Βορείου Εύρου απεργούν, είναι κλειστά όλα τα σχολεία σήμερα με ποσοστό πάνω από 70%. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών και συμμετέχουμε εμείς στις κινητοποίησεις ενάντια στο ασφαλιστικό. Όπως είναι και το κεντρικό μας σύνθημα σήμερα, η ουσία του ασφαλιστικού είναι να λένε οι μαθητές στο δάσκαλο παππού. Μαζί με τον ελληνικό λαό θα ανατρέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία θα οδηγήσουν στην ανεργία και στην οικονομική εξαντλήση του συνόλου του ελληνικού λαού. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και τα μέλη του ΠΑΜΕ και όπως εξηγεί και ο Σταμάτης Γκατζίδης, το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει να βγουν άμεσα από το τραπέζι της κυβέρνησης. Και από την πλατεία της Ορεστιάδας έφυγε ένα 38 μήνυμα προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προς τους Τραϊκανούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, ότι ο λαός μας δεν υπογράφει τα μέτρα Λεμιτόμος. Στείλαμε το μήνυμα, πάρτε πίσω τα νομοσχέδια Λεμιτόμος. Ο αγώνας συνεχίζεται από αύριο ξανά στους δρόμους του αγώνα, μέχρι που να πάρουν πίσω τα νομοσχέδια.